ήταν για μένα η πρώτη φορά που ήρθα στο Greek Film Festival του Los Angeles. Και είναι πραγματικά μια αξιόλογη προσπάθεια από τους διοργανωτές να αποτελέσουν μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στους movie makers και τους Έλληνες δημιουργούς στη Μέκα ουσιαστικά της δημιουργίας των κινηματογραφικών ταινιών και το μεγαλύτερο τηλεοπτικό σειρών παγκοσμίως. Ήταν πολύ ευχάριστο το κλίμα και νομίζω ότι τέτοιου είδους προσπάθειες τις χρειαζόμαστε. Θα έλεγα ότι είναι ένα κομμάτι του puzzle το οποίο πρέπει να έχουμε προκειμένου η χώρα, η Ελλάδα, να αποκτήσει ένα brand ως ένα ισχυρό πόλο έλξης και επενδύσεων στα οπτικοακουστικά και μια χώρα η οποία εκπέμπει ένα σήμα ότι πραγματικά αγαπάει τον κινηματογράφο και έχει πάρα πολλούς δημιουργούς και πολλά να προσφέρει στα σύγχρονα debates στα κινηματογραφικά. Είναι συγκλονιστικές προσπάθειες που κάνουν οι Έλληνες δημιουργοί παρά την έλλειψη χρηματοδότησης, παρά καμιά φορά ένα εχθρικό περιβάλλον φορολογικό, ένα εχθρικό περιβάλλον από πλευράς να κάνουν τη δουλειά τους σωστά με διοδοτήσεις, τα γυρίσματα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που κάνουν και τα τελευταία χρόνια ακόμη και τα χρόνια της κρίσης και της έλλειψης πόρων βγήκανε και πολύ καλές δημιουργίες και όσες φορές αυτές βγήκαν και στο εξωτερικό, σε κάποιες περιπτώσεις πήγαν και πάρα πολύ καλά. Εμείς αντιμετωπίσαμε αυτό το πρόβλημα έντονα, μας απασχόλησε πάρα πολύ και θεωρούμε ότι το cash rebate είναι μια απάντηση. Για πρώτη φορά η χώρα έχει ένα επενδυτικό κίνητρο να προσφέρει στους παραγωγούς. Είναι της τάξης των 75 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια. Αν απορροφηθούν αυτά τα χρήματα, έχουμε διασφαλίσει ότι έχουμε ακόμη 375 εκατομμύρια. Επομένως αυτό είναι μια σημαντική αλλαγή, η οποία όμως από μόνη της δεν αρκεί για να φέρει αυτή την επενδυτική άνοιξη που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε πιο απλοποίηση και της νομοθεσίας όσον αφορά την απασχόληση των ηθοποιών και των βοηθητικών ηθοποιών στα γυρίσματα. Χρειαζόμαστε απλοποίηση των διαδικασιών κινηματογράφησης, κυρίως αρχαιολογικούς χώρους. Χρειάζεται να διαμορφωθεί ένα παράλληλο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό σύστημα για να δώσει στους δημιουργούς περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες χρηματοδότησης των έργων τους. Χρειάζεται ενδεχομένως να αλλάξουμε και την νομοθεσία που έχουμε για το cash rebate. Δουλεύουμε σε πάρα πολλά μέτωπα, κοιτάμε ακόμη και φορολογικά κίνητρα, μήπως μπορούμε να δώσουμε. Πρόσφατα για πρώτη φορά στον αναπτυξιακό νόμο εντάχθηκαν και επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν ακόμη και την κατασκευή στούντιο και την αγορά μηχανημάτων για την παραγωγή βίντεο τηλεοπτικών και κινηματογραφικών προγραμμάτων. Για πρώτη φορά έχουμε ένα δάνειο με επιχορηγούμενο επιτόκιο για οπτικοακουστικά έργα. Αλλά βέβαια και για πρώτη φορά ήδη θέλω να πω έχει ξεκινήσει και λειτουργεί. Είναι στον αέρα εδώ και 1,5 μήνα το σύστημα που μαζεύει τις αιτήσεις για την επιδότηση του κόστου παραγωγής. Ήδη έχουμε αιτήματα που ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ σε γυρίσματα. Είναι μια πολύ ελπιδοφόρα εξέλιξη και αυτό βέβαια εισπράττουμε και από τις επαφές που έχουμε με το εξωτερικό, τόσο και εμείς προσωπικά από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνίων και Ενημέρωσης, όσο και το Κέντρο Κινηματογράφου. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς εισπράττουν πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πάρα πολλούς δημιουργούς και παραγωγούς να έρθουν στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα δεν είχαμε κίνητρα, δεν είχαμε soft money. Για πρώτη φορά έχουμε, υπάρχει μια κινητικότητα και στα άλλα πεδία άσκησης πολιτικής. Νομίζω ότι πολύ σύντομα και σίγουρα το 2019 θα είναι μια εξαιρετική χρονιά για τον ελληνικό κινηματογράφο να ανοίξει τα φτερά του.